Για άλλη μια φορά ο κύριος λογοθέτης τα άσπρα τα κάνει μαύρα, μάλλον τα αλλάζει, τα κάνει γκρι, επριμέ, πράσινα, κόκκινα. Έτσι έχει τον τρόπο, έχει και το λεξιλόγιο και τα χρησιμοποιεί όλα. Αλλά ξέρετε, όταν δεν τα λέτε όλα και τα λέτε με τον τρόπο που το θέλεις, δημιουργείς τις εντυπώσεις που θέλεις. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ανεξάρτητα το τι λέει το 106β, ο νέος νόμος για τα καζίνο το γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή είναι θέμα χρονοκαθυστέρησης. Να κερδίσουμε ένα μήνα ακόμα, 2, 3, 5. Η νομοθεσία από 1η του 9, αν θυμάμαι καλά, του 2019, από τότε που μπαίνουν στα καινούργια καζίνο με τις αδειοδοτήσεις, πρέπει να κάνουμε ανώνυμη εταιρεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για να πούμε πρώτον αυτό. Δεύτερον, αυτή η σύμβαση δεν την υπογράψαμε εμείς, την υπόγραψε η κοινοπραξία, μπράβο, η Glad Hotel μάλλον. Η Πειραιώς. Η Πειραιώς. Και η κοινοπραξία. Θα πω ένα πράγμα. Και η κοινοπραξία. Θα πω ένα πράγμα, κύριε λογοθέτη. Η απόφαση του 106β γράφει σαν διαλυτικό όρο αυτό το πράγμα. Του 106β κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Την πρόταση ή η απόφαση. Αν είναι διαλυτικός όρος. Απόφαση. Αυτή είναι απόφαση. Που λέει ότι είναι διαλυτικός όρος. Ναι. Με ποιο τρόπο είναι διαλυτικός όρος. Αυτή είναι απόφαση, έτσι. Διαβάστε. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσω. Δεν τη χρειάζομαι να τη διαβάσω. Κρατήσετε εσείς. Δεν είναι διαλυτικός όρος η απόφαση αν δεν γίνει ανώνυμη εταιρεία. Αυτό το βάλε η Τράπεζα Πειραιώς για να ζωρίσει. Διότι η Τράπεζα Πειραιώς τι θέλει, εφόσον δεν πληρωθεί το δάνειό της, να κατάσχει τις μετοχές. Και αυτός είναι ο όρος. Αυτή είναι η τράπεζα. Επειδή δεν είχε καμία εγγύηση για κανένα δάνειο, και δεν είναι μόνο το δάνειο των 10 εκατομμυρίων αυτό, είναι και το 40 που είχε πάρει η ανώνυμη εταιρεία του για το καζίνο της Ιουγκοσλαβίας. Και εκεί είναι η δέσμευση. Και εκεί είναι η δέσμευση της τράπεζας. Και εκεί είναι η δέσμευση της τράπεζας για να έχει κάποιες εγγυήσεις, γιατί η τράπεζα δυστυχώς, ευτυχώς, εκεί φτάσαμε, έδωσε ένα δάνειο 50 εκατομμύρια χωρίς ούτε μία μετοχή εγγύηση. Γι' αυτό τον έβαλε και σαν όρο. Θα πω ένα πράγμα για άλλη μια φορά, αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε πάλι για το θέμα του 106β. Θυμάστε τότε τι έγινε στο 106β, παρόλο που ο κύριος λογοθέτης μου λέει, σου ερωτούσα, μου απαντούσε κτλ. Εγώ ανεξάρτητα ότι έλειπα σε αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί ήμουν στο εξωτερικό, αλλά ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα. Δεν είπατε στο επόμενο, κύριε λογοθέτη. Στο επόμενο σας είπα. Δεν είπατε στο επόμενο, κύριε λογοθέτη. Αφήστε, κύριε λογοθέτη, τώρα με διακόπτει τον όλη την ώρα, δεν σας διάκοψα. Μια ώρα λέτε, μιλάτε. Στο 106β τι έγινε. Ήρθανε 5 δήμαρχοι, όλα τα εργατικά κέντρα, όλοι οι σύλλογοι να στηρίξουμε για να επιβιώσει όσο μπορεί το καζίνο, όσο μπορούμε. Για να πω την αλήθεια, έτσι πήγαμε όλοι. Να πω την αλήθεια. Ναι, ο όρος που έχει γράψει η Τράπεζα Πειραιώς, ο όρος ο δικός της, ο οποίος βέβαια μπήκε στην απόφαση, είναι για την ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι διαλυτικός όρος και επιμένω. Θέλω να καταλάβω τελικά τι θέλετε να μας πείτε, είσαστε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε και σας ρωτήσανε και άλλοι, τελικά είσαστε για ανώνυμη εταιρεία, δεν είσαστε. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τι θέλετε να μας πείτε, θέλετε να κάνουμε ανώνυμο ή δεν θέλετε. Για να ξέρουμε και την άποψή σας, γιατί την άποψή σας δεν την έχουμε ακούσει και ποτέ. Μάλλον μπορεί να θέλετε να κάνετε μια ανώνυμη εταιρεία έτσι όπως τη φαντάζεστε εσείς με το δικό σας σκεπτικό. Αυτός ο εκβιασμός, για να μην αρχίσω και λέω αυτό που γίνεται τώρα το τελευταίο καιρό, αλλά μάλλον όχι τώρα, από την εποχή του κ. Λογοθέτη για την ανώνυμη εταιρεία, θεωρώ έχει μπει πάλι στο τραπέζι. Λέγαμε για 31 Τρίτου, τώρα έγινε ένα κοινοπρακτικό συμβούλιο. Μιλάω γενικότερα για τα θέματα του καζίνου, γιατί καλό είναι να ενημερωθούν ο κόσμος. Μπράβο. Έγινε καινούργιο κοινοπρακτικό συμβούλιο, τώρα δεν μας λένε 31 Τρίτου, τώρα μας λένε 15 Τετάρτου. Δηλαδή υπάρχει ένα ζόρι όλη την ώρα και ότι στηρίζουν 22 Τετάρτου και ότι ενδιαφέρονται για το Δήμο, διότι ο Δήμος, εάν πέσει το 106β, θα χάσει τα 30-40 εκατομμύρια
τα οποία τα έχουν αφαιρέσει από το 106 Β. Αν θυμάσαι καλά, υπήρχε και μια μεγάλη διαμάχη τότε για τις οφειλές που υποτίθεται ότι είχε ο Δήμος έναντι της κοινοταξίας. Το ξέρετε, σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, έναντι της κοινοπραξίας από μερίσματα τα οποία δεν τα είχαν πάρει οι μέτοχοι και για λεφτά που είχαν βάλει για να φτιαχτεί το αρχικό που φαινόταν σαν οφειλή, τα οποία αυτά αφαιρεθήκανε κατά ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 90% στο 106 Β και υποτίθεται αυτά τα κερδίζουν. Δηλαδή βάζουν οι συνέτεροι μας ότι κοιτάνε και για το όφελος το δικό μας. Έχω πει και επιμένω και θα το πω για άλλη μια φορά ότι είμαστε υπέρ της ανωνύμου εταιρείας, γιατί καταρχάς το λέει ο νόμος. Πρώτο, δεύτερο, δεν νομίζω ότι πρέπει ο εκάστοτε δήμαρχος, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, να πηγαίνει σε αυτόφορα στα δικαστήρια για τις οφειλές που δημιουργούν οι συνέτεροι του. Και μια ανώνυμη εταιρεία αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό, και ίσως κάποια στιγμή να χάσει και την περιουσία του δημοτική ανώνυμη εταιρεία. Διότι δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Αυτά τα υπογράψαμε κάποτε, έτσι όπως τα υπογράψαμε, για την εποχή τότε ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα τα οικονομικά της Ελλάδος, του καζίνου, τα πάντα. Και οπωσδήποτε υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αυτό το κοινοπρακτικό έτσι όπως το φτιάξαμε τότε. Θεωρώ ότι είναι εποχή και ώρα να το αλλάξουμε και το μόνο που ζητάω να έρθει ένας καινούργιος επενδυτής. Είπα, την Κυριακή το βράδυ, με τον Χριστός Ανέστη, μίλησα με τους δύο μετόχους για να ξέρουμε και με τους αντιπροσώπους ότι όντως υπογράψανε με την εκτιμητική, τη λογιστική εταιρεία, την Price Waterhouse, υπογράψανε για να μπορέσει να γίνει μια αποτίμηση, όχι εκτίμηση, αποτίμηση της εταιρείας με τα προβλήματα που έχει, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την αποτίμηση και να βγουν έξω παγκόσμια να ζητήσουν έναν επενδυτή. Έτσι όπως γίνεται και παγκόσμια, και το έχω πει. Έτσι γίνεται όταν κάνεις αγοροπολισίες μεγάλων επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων, πας σε μια εταιρεία οικονομοτεχνική, σου κάνει μια αποτίμηση, μια εκτίμηση, πάρτε το ο καθένας όπως θέλει, φτιάχνει ένα φάκελο για να βγει προς τα έξω και να αρχίσει η ίδια εταιρεία το κάνει, αλλά μπορούν να το κάνουν και άλλες εταιρείες και ψάχνουν επενδυτές. Έτσι γίνεται. Αυτό μέχρι τώρα δεν είχε γίνει. Παρόλο που η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, ξέρετε και είσαστε ενημερωμένοι από το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά τώρα, ότι έχουμε πάει στην Ground Soul να κάνουμε και εμείς τις εκτιμήσεις μας και σαν ανώνυμη εταιρεία και σαν μετοχικό κεφάλαιο και να μας βοηθήσει στην διαπραγμάτευση που θα κάνουμε βρίσκοντας οι καινούργιοι μέτοχοι. Εύχομαι και πιστεύω να έχει ξεκινήσει αυτή η εκτίμηση που γίνεται από την Ground Soul, μία, για να μην πω η μεγαλύτερη, σε αυτή τη Price Waterhouse. Όχι, Price Waterhouse, λέω αυτή που, που έγινε από τα συμβόλαια και πιστεύουμε ότι σύντομα να έχουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί κάποιος και τότε με τον καινούριο που θα βρεθεί να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να κάνουμε την ανώνυμη εταιρεία. Αυτό ζήτησε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε χρήματα. Η τελευταία, ενώ είχαμε πει για κεφαλαιοποίηση ανώνυμη εταιρεία, τώρα η τελευταία πρόταση στο κοινοπρακτικό συμβούλιο ήταν να φτιαχτεί μια ανώνυμη εταιρεία με 5 εκατομμύρια κεφάλαια. Κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και αυτό από τις 31 Τρίτου, λόγω ημερομηνιών. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ό,τι συμφωνίες είχαμε κάνει με την εταιρεία, ό,τι συμφωνίες είχαμε κάνει για το θέμα να μας πληρώνει κάποιες οφειλές εδώ πέρα και 1,5-2 μήνες, 2,5, δυστυχώς δεν είναι τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Και οπωσδήποτε έχουμε έρθει και σε άσχημη κατάσταση. Είπατε, κύριε Λογοθέτη, ότι ακούσατε, μάθατε. Ναι, μπορεί να σου έρθει αύριο το πρωί να πάρει όλα τα κινητά πράγματα. Πάλι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Το είχε κάνει και κάποια άλλη στιγμή, αλλά και να σου βάλει κάτι άλλο, θα πάει να στα πάρει, αν είναι να ανοίξουμε ένα πόλεμο. Να μπορούμε για τα κτίρια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είπα για τα κτίρια, εσείς τα είπατε για τα κτίρια. Εγώ δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για άλλη, οπωσδήποτε ο άνθρωπος του χρωστάμε χρήματα, τον γνωρίζουν όλοι. Προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε μια συμφωνία, δίνοντας κάποια χρήματα, για να μπορέσουμε να δούμε μήπως τυχόν πουληθεί εν τέλει το. Η επιχείρηση του καζίνου για να μπορέσουμε με έναν καινούριο επενδυτή να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που έχει γίνει.
δεν ήρθε μια καινούργια. Το μόνο που ζητάνε, ζητήσανε επίμονα, για να μην πω και εκβιαστικά, γιατί στέλνουν χαρτιά τώρα στους δικηγόρους. Τώρα δεν στέλνουν χαρτιά μόνο σε εμάς, στέλνουν και στους δικηγόρους τι λένε για το ένα θέμα, τι λένε για το άλλο. Έχει μπει και άλλη μια παράμετρο, σας το πούμε. Εκβιάζουν κατά κάποιο τρόπο για ημερομηνία. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Λένε ότι θα είναι ο ισολογισμός θα βγει θετικό πρόσημο. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Πες το ότι υπογράφουμε αύριο το πρωί, υπογράφουμε, συμφωνούμε όλοι εδώ και υπογράφουμε ανώνυμη εταιρεία. Τους ρώτησα σε ένα μήνα το τι θα γίνει με την ανώνυμη εταιρεία, ότι πάλι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα μπορεί να πληρώσει το προσωπικό, γιατί γνωρίζουν όλοι, νομίζω το μάθατε όλοι, έγινε καταγγελία από τους εργαζόμενους, είχε έρθει ο πρόεδρος εργασίας, γενικά της Πελοποννήσου, μπήκε μέσα, έκανε έλεγχο, μάθαμε ότι είναι 2-3 μήνες απλήρωτοι και περιμένουμε και τις επιπτώσεις αυτού του θέματος. Και υπάρχει άμεσο πρόβλημα. Και για μένα το μόνο που μπορεί να γίνει άμεσα είναι εκτίμηση του για να μπορέσει να βρεθεί ένας επενδυτής και να αρχίσει η συμφωνία. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια που γίνεται και πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε μια άκρη. Όσο για την ανώνυμη εταιρεία, κύριε Λογοθέτη, είτε την κάνουμε 7-8, καταρχάς σας λέω ότι δεν είναι διαλυτικός όρος, σας το λέω εγώ. Διαλυτικός όρος, και ξέρετε, πάει να πει διαλυτικός όρος, να το είχε η απόφαση. Τώρα τι πρέπει να γίνει, να τελειώσει 7-8, η ημερομηνία να μην έχει κάνει την ανώνυμη εταιρεία και τότε θα πάει κάποιος από τους πιστωτές που γράφει η απόφαση, όπως είναι η τράπεζα, είτε το ελληνικό δημόσιο, θα κάνει ένα καινούριο δικαστήριο. Θα κάνει ένα καινούριο δικαστήριο. Δεν βγαίνει, δεν είναι, και όταν λέω διαλυτική απόφαση, μεσόλευτης. Ναι, αλλά θα πω, ναι, είναι όμως δύο διαφορετικά. Δεν περνάει 7-8 και κατευθείαν χάνεται. Γι' αυτό και όλα. Όχι. Το λέει όμως η απόφαση, αλλά το λέω, γι' αυτό επιμένω, η απόφαση θα είχε μέσα ειδικό διαλυτικό όραγο ότι 7-8 δεν έκανε την απόφαση, διαλύεται. Πρέπει ο πιστωτής, είτε είναι τράπεζα είτε είναι δημόσιο, πρέπει να πάει σε ένα καινούριο δικαστήριο, να εκδικαστεί την υπόθεση και να αποφασίσει μετά. Είναι, όχι. Δεν είναι θέμα 7-8 όμως, 8-8 ότι είναι την ημερομηνία. Μπορεί να είναι και 6 μήνες και ένα χρόνο. Το 106Β κατατέθηκε από πότε είχε κατατεθεί και βγήκε η απόφαση. Το Μάιο, το Μάρτιο κατατέθηκε. Όχι το Μάιο, της προηγούμενης χρονιάς. Το 17 και βγήκε η απόφαση το Νοέμβριο. Βγήκε το Νοέμβριο, καθαρογά. Το Νοέμβριο 16. Με στοιχεία του Νοεμβρίου, σωστά, τα οικονομικά στοιχεία του Νοεμβρίου του 2016, κατατέθηκε η αίτηση το Μάρτιο. Το Μάρτιο και βγήκε το όλο αυτό. Δηλαδή περίπου 9 μήνες μετά, 10 μήνες μετά. Μπράβο. Άρα δηλαδή δεν θέλω να πω ότι έχουμε χρονικό περιθώριο να κάνουμε τα ίδια. Ούτε έχουμε το άγχος να φτάσουμε στα ίδια. Ένα είναι το θέμα. Το θέμα είναι να βγει γρήγορα η εκτίμηση, θεωρώ, και από εκεί και πέρα πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι κάποιοι επενδυτές θα έχουν για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούν οι μέτοχοι δικοί τους τι ακριβώς θέλουν για να φύγουν και από εκεί και πέρα σαν δημοτική αρχή να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να φτάσουμε στο σημείο αυτό που ζητάμε όλοι να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα, θα πω ένα πράγμα, το λέω και πάλι, το καζίνο, εάν δεν γίνει αυτό γρήγορα δεν θα ζήσει διότι υπάρχει πρόβλημα το χρηματικό. Αλλά όμως, τι εννοείται γρήγορα? Γρήγορα. Εγώ, τι είναι γρήγορα. Η σύμβαση δεν έχει μέσα πόσο καιρό θα κάνει η World Price Waterhouse να βγάλει. Δεν την έχουμε δει τη σύμβαση. Ναι, δεν σας είπανε. Όχι, δεν θέλανε να μου τη δώσουν. Δεν θέλανε να υπογράψουν. Όχι ότι έχει γίνει η σύμβαση. Έχει γίνει η σύμβαση και έχει ανατεθεί. Άρα θα γράφει και το πράγμα. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να πάρω τη σύμβαση. Θα προσπαθήσω να πάρω τη σύμβαση από τους μετόχους. Ο κ. Μαντάρης μου είπε ότι δεν μπορεί να τη δώσει διότι είναι. Θα προσπαθήσουμε. Εγώ το μόνο που επιδιώκω είναι να βγει σύντομα αυτή η έκθεση, να το πω, για να μπορέσουμε να κάποιος από τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν από ό,τι γνωρίζω 2-3 ενδιαφερόμενοι που μπορούν να αγοράσουν τις μετοχές και να προχωρήσουμε μετά στη συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή πώς θα είναι το μέλλον του καζίνου και με ποιο. Αυτή είναι η υπόθεση που μπορεί να γίνει. Αν θα κάνουμε, και λέω και πάλι, αν υπογράψουμε σήμερα μια ανώνυμη εταιρεία, όπως
είμαστε με τα καλύτερα. Θεωρώ ότι πάλι έχει υπάρχει μεγάλη κρίση, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά ή έχει πολύ λίγα λεφτά για να πληρώνει το προσωπικό και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό, το γνωρίζουμε. Είναι θέμα, εγώ τους είπα, προσέχτε, διότι όσο καθυστερούν, βέβαια ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί να καθυστερήσουμε τόσο πολύ να πάμε στην Pricewaterhouse-Cooper και δεν το κάναμε μήνες, το είχα πει από πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν εμείς πήγαμε στην Grouse-Hall, γιατί και αυτοί δεν είχαν πάει σε μια τέτοια εταιρεία μεγάλη. Δεν θέλω να πω αν απαντήθηκαν, τι υποθήκανε, δεν είναι γραμμένα πουθενά. Συζητήσεις γινόντουσαν. Τέλος πάντων, δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Το θεωρώ λάθος που δεν είχε γίνει. Έστω όμως και τελευταία στιγμή να μπορέσουν να υπάρχει μια εκτίμηση για να μπορέσουν οι οποιοδήποτε εκτιμητές θέλουν να μπορέσουν να επιβιώσει η επιχείρηση. Αυτό λέω ότι κάνοντας μια ανώνυμη εταιρεία αύριο το πρωί, ότι δεν γίνει τίποτα. Βέβαια, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω, δεν μου μπαίνει στο μυαλό γιατί το τόσο βίασμα τώρα που δεν υπάρχουν λεφτά να θέλουμε να κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Πρώτον και δεύτερον, ότι εφόσον κάνει μια ανώνυμη εταιρεία, να δούμε και το πραγματικό μας αυτό. Όταν κάνεις ανώνυμη εταιρεία, στις μετοχές σου πλέον μπορεί ο κάθε πιστωτής σου να τις πάρει. Να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή η τράπεζα Πειραιώς μπορεί να πάει να κατασχέσει όλες τις μετοχές που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία. Όπως και ο πιστωτής μας εδώ, τώρα να πω την αλήθεια, ο κάθε πιστωτής και η τράπεζα, η εθνική τράπεζα που χρωστάμε χρήματα, έρθει να κατασχέσει τις μετοχές της δικές μας που αφορούν εμάς. Να το ξέρουμε αυτό. Ενώ τώρα σαν μέλη του Κοινοπρακτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις των μετοχών μας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό. Και λέω και πάλι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτός... Στο μερίδιο της συμμετοχής είναι πάντα έτσι. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο αυτός ο δικηγόρος. Δεν παραπάνω περισσότερα. Δεν είναι ξεκάθαρο από τους δικηγόρους. Δεν το λένε πουθενά. Δηλαδή η Τράπεζα Πειραιών μπορεί να πάρει όλες τις συμμετοχές. Δεν το λέει πουθενά αυτό. Εννοείται το μερίδιο της συμμετοχής επαναλαμβάνω. Ναι, λέω... ναι, το 16%. Το αντίστοιχο. Δεν είναι ξεκάθαρο, το λέω και πάλι. Παρόλο που το ρώτησα αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιος πιστωτής να πάρει τις μετοχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Λέω το εξής, ότι μπορεί να πάρει, εφόσον γίνει ανώνυμη εταιρεία, να πάρει μετοχές και να πάρει το μερίδιο της μετοχής της δικής μας. Αυτό εννοώ. Μπορεί να πάρει περισσότερο από τα άλλα. Είχε συμβεί και το εξής. Όταν το 2013 κάναμε αυτή την εργασία, δηλαδή είχε προκύψει η εκτίμηση αυτή από δύο εταιρείες. Σας το λέω, μήπως μπορώ να βοηθήσω. Η εκτίμηση έφτανε μόνο η εκτίμηση μιας εταιρείας. Βάλαμε εμείς τότε την Eastern Young, αν θυμάστε, και έκανε τους Deloitte η Club Hotel Alpha Epsilon. Μας παρουσίασαν τα στοιχεία, είχε γίνει αποτίμηση τότε, αλλά αρκούσε μόνο η εκτίμηση μιας. Απλώς βάλαμε και οι δύο εταιρείες για να μπορούμε να συγχρονίζονται και να έχουμε μια πιο στέρεα άποψη. Αλλά όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ένα κοινό αλγόριθμο, γι' αυτό και συνέπεσαν. Δηλαδή το 92,8 που έβαλε τότε συμμετοχή 92% και εκεί χάθηκε λίγο η μπάλα, ότι βγήκε το 92% ότι έχουμε μη συμμετοχή στην νέα ανώνυμη εταιρεία, η δημοτική επιχείρηση δηλαδή, και 8% είναι κλαμπ ποτέ ΑΕ. Αυτή ήταν η εκτίμηση. Έχω να πω ένα πράγμα για να μην κουράσουμε. Ναι, ναι, άρα έχει ξαναγίνει η εκτίμηση. Έχει ξαναγίνει η εκτίμηση. Αυτό να πω. Κάθε μια εκτίμηση έχει και το χρονικό και το ημερολόγιο. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν είναι σε αυτή την κατάσταση που ήταν σίγουρα, λέω τώρα. Είναι κατά τη καλύτερα, δεν θέλω να πω αν είναι πολύ καλύτερα. Έχει κερδίσει κάποια δικαστήρια. Έχει κερδίσει το 106 πίτα. Έχει την επιστροφή του φόρου, την οποία δεν ξέρουμε πότε και πόσο, αν θα συμψηφιστεί και όλα τα σχετικά. Έχει και άλλα 3 χρόνια. Ναι, είναι και άλλα 3 χρόνια που θα κατατεθούν. Οπότε όλα αυτά η εταιρεία πιστεύω θα τα λάβει υπόψη τη για να μπορεί να βγει και να συζητήσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των μετόχων αν θα γίνει. Κύριε Λογοθέτη, είπατε ότι γνώριζα για τον αυτό. Θα σας παρακαλέσω, μην ωραιοποιείτε αυτά που λέτε, ούτε να νομίζετε ότι έχετε πάντα δίκιο. Αυτό του λέτε ότι είχαν, ο συμψηφισμός λέει ότι θα πάω να κλείσω το καζίνο. Έστειλε ένα χαρτί και είπε θα συμψηφίσουμε. Φαίνεται αυτή ότι εγώ θα πάω να συμψηφίσω, αν δεν μου τα δεχτούνε, φαίνεται πουθενά ότι θα το κλείσω το καζίνο. Δεν πληρώνω σήμερα.
Μισό λεπτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Λέω τώρα, εγώ σας το λέω. Κοινοποίησαν ότι εμείς θα πάμε να συμψηφίσουμε. Εγώ έπρεπε τότε. Πήρω. Μισό λεπτό. Εγώ τότε έπρεπε να ξέρω ότι εφόσον μπορεί να το δεχόντουσαν τον συμψηφισμό. Να πήγαινε επιτροπή και να λέει ναι, και ότι σαν το δικαστήριο, εγώ συμψηφίζω και το δέχομαι. Ξέρετε εσείς αυτό. Μην λέτε τα είναι είπε ψέματα ή όχι. Δεν είπαμε τίποτα. Λέω ενημέρωση, μας στείλανε αυτό το χαρτί. Το είδαμε με τους δικηγόρους τότε. Περιμέναμε για να δούμε τι γίνεται. Αυτή ήταν τη Δευτέρα το βράδυ, σας είχα πει, ο κύριος Τσίλης με ενημέρωσε 10 η ώρα το βράδυ ότι δεν θα πληρώσουμε και ας το κλείσουμε. Αυτό έγινε. Το χαρτί επάνω λέει μόνο για συμψηφισμό. Δεν ξέρω, το ελληνικό δημόσιο όπως λέω. Μπορεί αύριο να βγει μια απόφαση και να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Το έχω πει με το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορεί να ξέρεις πότε θα είναι. Και δεν ξέρεις αν θα τα συμψηφίσει, θα τα δώσει πίσω. Αν το συμψηφίσει το ΙΚΑ, είναι τόσοι πολλοί παράμετροι. Όντως έχουμε κερδίσει τώρα στο εφετείο αυτά τα 37 συν τόκους 344. Γιατί δεν τα παίρνουμε. Γίνεται προσπάθεια. Κίνηση τακτική ψευδάρα, αφού το ξέρουμε. Ναι, ναι, εντάξει, μα γι' αυτό τώρα. Όχι, μα το λέω όμως δεν είχαμε ενημέρωση. Και μπροστά σε λίγο χρόνο να γίνει και το δικαστήριο εδώ, θα πήγαινε πολύ πίσω. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, τώρα μην λέμε, έτσι γίνεται τώρα. Μου λέτε ότι είπα, τι ψέματα είπα. Δεν είχα καμιά ενημέρωση. Καμία απολύτως. Κανείς δεν με πήρε. Κάτι άλλο δεν έχω να πω τώρα σε αυτά που είπατε και προθέτει. Αν είναι για τα άλλα θέματα, πολύ ευχαριστώ για αυτό. Βλέπεις διαδικασίες, όχι. Τώρα έχει τις διαδικασίες, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι, κατά πρώτον, καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Αυτή η συζήτηση που έγινε τώρα και επειδή καλά ξεκίνησε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με όλον αυτό τον εκβιασμό που δεχτήκαμε, με όλη τη συζήτηση που έγινε, καταλήξαμε σε κάποια πράγματα. Τώρα έγινε μια συζήτηση που πιστεύω για μένα ότι έπρεπε να γίνει σε διαφορετική στιγμή και με διαφορετικό θέμα. Δηλαδή, κουβεντιάζουν ζητήματα που είναι και οικονομικά, ζητήματα που είναι και νομικά, χωρίς την παρουσία ούτε νομικών. Τώρα το τι καταλαβαίνει ο καθένας και πώς το εξηγεί το ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι πιθανό να οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Πρέπει να βαδίσουμε στην υπόθεση καζίνο, λειτουργία του καζίνου, ανώνυμη εταιρεία, διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, διάφορες δεσμεύσεις που δεν έχουν γίνει από το παρελθόν, να καθίσουμε να τις κουβεντιάσουμε. Αλλά θα πρέπει να γίνει πιο περισσότερο. Γι' αυτό κάνω μία πρόταση. Καλό είναι να μην φέρουμε συνέχεια μία συζήτηση για το καζίνο στο γενικό και αόριστο. Αν θέλουμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση, σε μία συνεννόηση αρχηγή των παρατάξεων ή ακόμα και δημοτική σύμβουλη μαζί σου, να μπαίνει ένα θέμα, αλλά να υπάρχει και το αντικείμενο και η παρουσία των νομικών, κάποιων οικονομολόγων, των οικονομικών της Λουτράκη ΑΕ, των λογιστών. Να ξέρουμε δηλαδή που βαδίζουμε. Διαφορετικά κουβεντιάζουμε και λέμε πράγματα που πιστεύω θα οδηγούν, αν το συνεχίσουμε, πιθανόν και σε λάθος συμπεράσματα. Και αν μπορούσα να κάνω δύο εισοδήματα, επειδή πρέπει να αποχωρήσω για προσωπικούς λόγους. Θα σας δώσω. Ναι, συγγνώμη, ζητάω τους άλλους συναδέλφους, αλλά επειδή πρέπει να φύγω. Δύο θέματα. Είδα το τηλέφωνο, προέκυψε κάτι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να. Άπτονται το αντιδημά της πρωτομίας του κυρίου Παντελέων το 1, αλλά επειδή έχουμε πάρει απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε αναθέσει στον κύριο Δήμαρχο, είναι η υπόθεση και το θέμα με το ανάγχωμα στην Οδό Καραϊσκάκη. Νομίζω έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κουβεντιάσαμε και όλοι είπαμε, επειδή υπάρχουν κάποιοι χειρισμοί πιθανόν λεπτοί, ότι αναθέτουμε στον κύριο Δήμαρχο και από τότε έχω ρωτήσει επανειλημμένα τον κύριο Παντελέον. Θα ήθελα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχε, εντάξει, γιατί να είναι μια απάντηση όσο γίνεται πιο καλά τεκμηριωμένη και με ενέργειες ή και με έγγραφα που μπορεί να έχουν εισαχθεί, να υπάρχει μια απάντηση, γιατί κάναμε μια συζήτηση αλλά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι ότι πια βαδίζουν σε μια τουριστική σεζόν που από ό,τι φαίνεται και από τα δεδομένα που δίνουν και τα υποχεία και όλοι οι οργανισμοί, αλλά και εδώ τοπικά, ότι θα είναι μια καλύτερη τουριστική ζώνη ακόμα και από την περσίνη που ήταν πολύ καλή. Θεωρώ ότι θα πρέπει και ο αντιδήμαρχος της Πολωδομίας και ο αντιδήμαρχος
πρασίνου και καθαριότητας ο κ. Μέρας, να δουν λίγο την υπόθεση Τρουμπάλα. Δηλαδή, συνέχεια εκεί, είτε γιατί πάμε και να αποθέτουμε το οξύσμα της πίσας. Εντάξει, λύνει κάποια προβλήματα. Κάποιους κάθους, γενικά να αρχίσουμε από την αποδόση την περίοδο, την προσοχή των προσεχών μηνών, να κρατούμε σε αυτή την περιοχή μια καλύτερη κατάσταση, είναι η είσοδο της πόλης, εντάξει, είναι το κτίριο εκεί έτσι όπως είναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να επέμβουμε, δεν μπορούμε να διορθώσουμε, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες κατασκευές για να ορειοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον ο εξωτερικός χώρος, καλό είναι την περίοδο την καλοκαιρινή και την τουριστική περίοδο να είναι πιο συμμαζεμένος και πιο καθαρός. Δεν ξέρω δηλαδή, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, και άμα μία απάντηση κάποια στιγμή και προσωπικά, αλλά στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να ξέρουμε κάποιες ενέργειες που θα γίνουν για αυτό το χώρο εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοφινά. Κύριε Γεωργιέτη, σα ευχαριστώ και μετά. Πρόεδρε, εντάξει. Τα πρεμιερισσία έχουν αναφέρει.